Καμιά θυσία για την πλουτοκρατία. Κράτω τα ξένα σας από τα σωματεία. Η τρομοκρατία δεν θα απελάσει τον εργατόν υπαλή. Θα τη σπάσει η τρομοκρατία. Ενάντια στην επέσχυτη προσπάθεια της Εντίλμακ με τις πλάτες της Ελληνικός Χρυσός να απολύσει τον συνάδελφο πρόεδρο του συνδικάτου ΣΕΜΛΑ. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια συνολικά της κυβέρνησης και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων όλης της αστικής τάξης να ξεμπερδεύει με το οργανωμένο εργατικό ταξικό κίνημα. Δεν θα τους περάσει. Σαν έτοιμοι από καιρό, οι βιομήχανοι εφαρμόζουν, είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν άμεσα το κατάπτυστο έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Χατζηδάκη, που προβλέπει απολύσεις με συνοπτικές διαδικασίες και μία επαναπρόσληψη των εργαζόμενων. Στόχος είναι να χτυπηθούν τα συνδικάτα με αγωνιστικό προσανατολισμό, να επικρατήσει η σιγή νεκροταφείου σε όλους τους χώρους δουλειάς. Δεν θα τους περάσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, καθώς και όλο το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια ενάντια στις αεμαργιακές κινητοποιήσεις και κάθε άλλη μορφή κινητοποίησης των εργαζόμενων, διεκδικώντας το δίκιο τους, εφαρμόζεται, επιχειρείται να εφαρμοστεί σήμερα με την απόλυση του συναδέλφου. Άλλωστε, αυτό το νομοσχέδιο φτιάχτηκε στα υπόγεια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας. Είναι κατ' εντολή τους και το πολιτικό προσωπικό τους, που αποτελείται από τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, ήρθαν στη Βουλή και το νομοθέτησαν. Τους λέμε το εξής, ότι δεν πρόκειται να περάσει η εφαρμογή αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου και ότι αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Απαιτούμε άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου από την πολυεθνική Εντίλμακ και την Ελληνικός Χρυσός. Τα συνδικάτα δίνουμε υπόσχεση τιμής, της εργατικής μας τιμής, ότι θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη και την επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Τρομοκρατία δεν θα πέρασει τον εργατόν υπάλλη, θα τη σπάσει. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία ακόμη κινητοποίηση των εργατικών σωματείων με αφορμή και την τριμερή συνάντηση η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται στην επιθεώρηση εργασίας του Πολυγύρου. Και είμαστε εδώ και στείλαμε και την προσωπία πάνω στην επιθεώρηση εργασίας ακριβώς για να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα που είπαμε εξ αρχής. Ότι η απόλυση του συναδέλφου μας συνδικαλιστή δεν θα περάσει, ότι αυτή η απόλυση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχή της πρακτικής υλοποίησης των νέων νόμων που η κυβέρνηση ψήφισε και όπως δεσμευτήκαμε εξ αρχής ότι αυτά τα νομοσχέδια θα μείνουν στα χαρτιά, αυτό θα υλοποιήσουμε και εδώ. Τα νομοσχέδια τους θα μείνουν στα χαρτιά, έχουν ανοίξει μέτωπο συνολικά με την εργατική τάξη και θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει. Επίθεμε ο θράσος, η εργοδοσία της εργολαβίας στον ελληνικό χρυσό, έχοντας εμπλουτίσει τη φαρέτα της με τα νέα όπλα που έδωσε η κυβέρνηση με το νέο αντεργατικό τερατούργημα, θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπερδέψει με την εργατική πάλι, με τη συλλογική οργάνωση, με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για τα αυτονόητα και τα μέτρα ασφάλειας της ίδιας τους, για την ίδια τους την επιβίωση και την ίδια την αναπαραγωγή της εργατικής τους δύναμης. Γελιούνται. Τους δώσαμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο ότι αν νομίζουν ότι η απόφασή τους να αναλάβουν εργολαβικά και να κάνουν πρόβα τζεραλά εφαρμογής αυτού του νόμου, θα φάνε τα μούτρα τους. Το κίνημα έχει αποδείξει σε κάθε καμπή των εξελίξεων, σε κάθε μέθοδο καταστολής, ότι έχει καταφέρει και την εργοδοσία και την κυβέρνηση να την κάνει να φάει τα ίδια της τα μούτρα. Άρα με αυτή την έννοια θα προχωρήσουμε και έχουμε κάνει σαφές ότι το ζήτημα όσο είναι καιρός να το μαζέψει η εργοδοσία, να σταματήσει το κυνήγι της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, να πάρει πίσω την απόλυση και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Δεν θα σταματήσουμε, θα πάρει και
εθνικές αλλά και διεθνείς διαστάσεις στο εργατικό κίνημα. Η απάντηση θα είναι για αυτούς πρωτοφανής.